Και Μπάμπη στο Παναγιώτου, γεια σου Μπάμπη. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν σε όλους μας. Κύριε Ξένο Γιαννακοπούλου, αρχικά περιμένετε να βγει κάτι από το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στο Βερολίνο? Κοιτάξτε, τα ταξίδια μέχρι στιγμής, δηλαδή κυρίως οι πρώτες επαφές, νομίζω ότι απογοήτευσαν με την έννοια ότι δεν έθεσε τα θέματα που ο ίδιος είχε πει προεκλογικά ότι θα έθετε. Δηλαδή, το θέμα των πλεονασμάτων ήταν ένα ζήτημα που είχε σηκωθεί πάρα πολύ στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι και κομβικό για να μπορέσει να εξελιχθεί συνολικά μια πρόταση για την οικονομία και την ανάπτυξη. Αυτό μέχρι στιγμής έχει εγκαταληφθεί. Αυτό βέβαια που έχει φανεί. Και εδώ είναι και ένα... Ωστόσο, δεν είχε υποθεί ότι θα ήταν από την πρώτη μέρα αυτό. Σίγουρα. Αλλά ξέρετε, αυτό το πράγμα, αν θέλεις να επενδύσεις μια οικονομική πολιτική, πρέπει να έχεις το πλαίσιο. Γιατί όταν θα πάει στη ΔΕΘ μετά από μία εβδομάδα, θα πρέπει να ξέρεις σε ποιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα κάνει τις όποιες εξαγγελίες. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι έχει τελείως καταρριφθεί το αφήγημα της μη εξόδου από τα μνημόνια. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πέρυσι τέτοια εποχή αμφισβητούσε την καθαρή έξοδο. Τώρα πλέον ως κυβέρνηση, όχι μόνο έχει αποδεχθεί, έχει ομολογήσει ότι έχει βρει και περισσότερα χρήματα στα ταμεία. Και είδατε και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βγήκε πριν από μία εβδομάδα, για τον ένα χρόνο μετά την έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια, η οποία αναγνωρίζει όλη τη θετική πορεία πλέον της οικονομίας σε όλα τα μεγέθη. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ακολουθείται πια μια διαφορετική στρατηγική. Εκεί δηλαδή που είχαμε τις ελληνικές κυβερνήσεις και δεν ξέρω καμία από τις προηγούμενες, να πηγαίνουν και να ζητάνε υποτύπων διαπραγμάτευσης, εδώ έχει γίνει μια άλλη επιλογή, η οποία θα δούμε στην πράξη αν είναι αποτελεσματικότερη ή όχι. Δηλαδή, εγώ κάνω 10 πράγματα, αποδεικνύω ποια είναι η πολιτική μου και δημιουργώ μια στέρεη βάση μεταρρυθμίσεων και μετά με άλλους όρους, γιατί εξαντικειμένα είναι πιο ισχυρή, διαπραγματεύομαι. Άλλωστε, για να είμαστε ειλικρινείς, το είπες και εσύ προηγουμένως, δεν είχε πει από την αρχή ο Μητσοτάκης ότι θα πάει από την πρώτη στιγμή και θα ζητήσει μείωση των πλεονασμάτων. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν και εφικτό. Δεν θα γινότανε. Ναι. Επομένως, να πω μόνο ότι φαίνεται ότι. Συγγνώμη, Μπάμπη. Ναι. Ότι φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα είναι ο κύριος Ιωσήφ Τσαλαγανίδης και εισαγγελέας ο κύριος Βασίλης Πλιώτας. Έχει κάποια. Κάποια έκπληξη στο ρεπορτάζ των συναδέλφων, πώς μας μετέφερε. Ήταν μάλλον το αναμενόμενο με βάση το ρεπορτάζ και πρόκειται από ό,τι λένε για δύο εξαιρετικούς δικαστικούς λειτουργούς και οι δύο. Θα δούμε. θα δούμε. Ναι. Όλα στην πορεία τους προφανώς είναι εξαιρετική, αλλά θα φανεί τα πάντα. Απλώς για να ολοκληρώσω σε σχέση με την πρώτη τοποθέτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, δεν έχω την ίδια εντύπωση ότι το κλίμα είναι αρνητικό. Και η έκθεση στην οποία αναφερθήκατε. Όχι, ίσα-ίσα. Είπα ότι αναγνωρίζει την καθαρή έξοδο και άρα την προσφορά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο είπα. Ότι έπεσε το αφήγημα της μη καθαρής εξόδου. Ακριβώς, το αντίθετο λέω. Ο κύριος Βαρουφάκης λέει ότι είμαστε σε τέταρτο μνημόνιο λόγω του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βαρουφάκης μπορεί να έχει απόψεις. Ο καθένας διαβάζει την πραγματικότητα. Εγώ λέω ότι έλεγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απλώς έχουμε κάποια δεδομένα. Δηλαδή το ότι είχαμε άρση των capital controls τώρα. Και δεν τα είχαμε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει κάτι. Δεν έγινε επειδή το ξέχασε ο κύριος Τσίπρας ή δεν το ήθελε ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Αλεξιάδης, που επί των οικονομικών τον είχαμε χθες, τον φιλοξενούσαμε εδώ, μας είπε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα που ανακοινώθηκαν τώρα. Να πω εγώ για τα capital controls. Ναι, βεβαίως να πείτε. Που ανακοινώθηκαν τώρα ενώ ήταν έτοιμο. Γιατί δεν ανακοινώθηκαν? Γιατί έτσι όπως το είπε ο κ. Αλεξιάδης, θα μας το πει, κύριε Ξενογιαννακοπούλου. Είχαν την έγκριση των θεσμών. Καταρχάς, ναι, φυσικά. Ήταν έτοιμοι και μάλιστα είχε τρία στάδια η άρση των capital controls. Είχαν ολοκληρωθεί πλήρως τα δύο στάδια. Τα είπε και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος χτες. Στο τρίτο στάδιο είχε μείνει μία τελευταία φάση, θα μπορούσε να είχε γίνει θεωρητικά και πριν από τις εκλογές, αλλά και νομίζω ότι αυτό αναφέρεται ο κύριος Αλεξιάδης, υπήρχε μία μεγάλη επιφύλαξη του τραπεζικού συστήματος. Αυτό αναφέρεται. Και κυρίως και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, ότι υπονοείται ότι ο κύριος Τουρνάρας έπαιξε κάποια παιχνίδια προεκλογικά. Δηλαδή, ότι φρέναρε ο κύριος Τουρνάρας στην άρση των capital controls. Ότι κατά κάποιο τρόπο μέσω το τραπεζικό σύστημα έδειχνε μία απροθυμία να συμφωνήσει σε μία τέτοια άρση. Η άρση ήταν στο τελικό στάδιο, θα μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα. Ο κύριος Τσακαλώτος στη δήλωσή του δεν μίλησε για πολιτική αβεβαιότητα?
μίλησε ότι οι τράπεζες θεωρούσαν ότι υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα. Ναι, το ίδιο πράγμα τράπεζες, λέμε. Όχι, δεν είναι το ίδιο ακριβώς, αν μου επιτρέπετε. Οι τράπεζες λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον. Όταν αυτό το πολιτικό περιβάλλον έχει δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας ως προς το τι θα γίνει, και όταν υπήρχε και η απλή αναλογική ως ενδεχόμενο στην περίπτωση που δεν θα υπήρχε κυβέρνηση. Δεν θεωρώ ότι η απλή αναλογική ήταν το εμπόδιο. Όχι, νομίζω ότι γινόταν περισσότερο μια πολιτική σπέκουλα από τη μεριά συγκεκριμένων. Θα μου επιτρέψετε να το εκτιμήσω λίγο διαφορετικά. Επί των τελευταίων ημινών του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πολιτική αβεβαιότητα. Αυτή η πολιτική αβεβαιότητα λύθηκε. Αλλά η απλή αναλογική είχε ασκώ, να κάνει. Ναι. Πες ότι δεν είχα. Ότι δεν είχαμε κυβέρνηση. Ναι, δεν είχαμε κυβέρνηση. Νομίζω ότι η αγορά είχε ποντάρει ότι θα. Άλλο αυτό. Αν ήταν ο Μητσοτάκης πρώτος, ακόμη και χωρίς να έχει αυτοδυναμία, θα βρισκόταν τέλος πάντων. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, θα σου πω. Αλλά οι πιθανότητες. Όμως αντικειμενικά, κάποιο ο οποίο θέλει να επενδύσει ή θέλει να δει τα λεφτά του που θα τα έχει, δεν συνεκτιμά το στοιχείο της πολιτικής αβεβαιότητας. Είναι βασικός παράγοντας. Φοβάμαι για τη σταθεροποίηση. Ότι ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, με την έννοια ότι το πρώτο εξάμηνο του 19 ήδη είχαν φανεί τα πολύ θετικά σημάδια της οικονομίας και η αναπτυξιακή πορεία που ήταν πλέον για ένα το τρίμηνο και φυσικά η έξοδος στις αγορές που συνεχώς πήγαινε καλύτερα. Και ναι, είδαμε ότι αυτό συνεχίστηκε. Δεν βλέπετε αλλά όμως όλα αυτά τη θεαματική βελτίωση. Ναι, αλλά όλα αυτά είχαν ξεκινήσει μήνες πριν. Υπήρξε θεαματική βελτίωση, υπήρξε ποιοτική αλλαγή. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο τη μία άκρη μιας περίοδου και να μην δούμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε από πέρσι τον Αύγουστο με την έξοδο του μνημονίου. Έχει ρίζες. Δηλαδή αυτό λέω, το βασικό αφήγημα περί εξόδου μνημονίου επιβεβαιώνεται. Σαφώς αυτή η πορεία συνεχώς πηγαίνει καλύτερα. Το ότι όμως δυστυχώς είδαμε και από τη μεριά του τραπεζικού συστήματος παιχνίδια, εγώ θα σας πω το χαρακτηριστικό. Τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος ενώ είχε επιτευχθεί η μη μείωση των συντάξεων, έβγαινε ακόμα και την επόμενη μέρα που είχαν συμφωνήσει οι θεσμοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλεγε έπρεπε να είχαν μειωθεί οι συντάξεις. Δηλαδή υπήρχε και πολιτική σκοπιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, ας πούμε κάτι θετικό. Πάντως, είναι θετικό το ότι υπήρξε πλήρης άρση των capital controls. Είναι η πλήρης ολοκλήρωση μιας θετικής πλέον κανονικότητας στην ελληνική οικονομία. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που είστε και πολύ ρεαλίστρια στη ζωή σας, αυτή η σεναριολογική προσέγγιση της πραγματικότητας μερικές φορές νομίζω ότι κάνει κακό. Κάνει κακό διότι τροφοδοτεί μια προϋπάρχουσα αντίληψη στην Ελλάδα, την έχουμε. Να σεναριολογούμε, να βλέπουμε σκοπιμότητες κτλ. Νομίζω ότι η καθαρή εικόνα που έχει δεδομένα και η αγορά μιλάει μόνη της. Η αγορά είναι ξεκάθαρη. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό σίγουρα να σεναριολογούμε, αλλά να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, να μην βλέπουμε και τις σκοπιμότητες συγκεκριμένων θεσμικών ή εξωθεσμικών συμφερόντων. Δεν έστειγε ο κύριος Στουρνάρας όμως. Ο κύριος Στουρνάρας κατά καιρούς κρίνεται και έχει κριθεί για τη συμπεριφορά του. Δεν είναι τώρα το θέμα. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Θάνου τελικά έπεσαν οι μάσκες, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ή ήταν μια θεσμική συνάντηση? Ήταν καθαρά θεσμική συνάντηση. Πώς επιχειρηματολογείται? Η συνάντηση με την έννοια ότι η κυρία Θάνου, όπως η ίδια πει, έχει ζητήσει να συναντηθεί με όλους τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και μάλιστα πολύ περισσότερο που είδατε χτες στην Επιτροπή της Βουλής, ότι απομονώθηκε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η πλειονότητα των κομμάτων δεν στήριξε τις επιλογές, ούτε τη διαδικασία. Και σε κάθε περίπτωση αυτό. Δεν στήριξε την διαδικασία ούτε και την κυρία Θάνου. Κοιτάξτε, εδώ δηλαδή, καταρχάς δεν είναι έμεση στήριξη στην κυρία Θάνου. Νομίζω ότι όλοι έχουν πυροβολήσει την κυρία Θάνου. Μιλάμε για τους θεσμούς και αντιπολίτευση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι λάθος να μιλάμε για πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για θεσμούς. Υπήρχαν δύο μεγάλα θεσμικά ατοπήματα. Το ένα είναι ότι εδώ έχουμε μία ανεξάρτητη αρχή και υπάρχει και μία ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό θα το βρει η κυβέρνηση μπροστά της. Δεν μπορεί να φτιάχνει μία φωτογραφική συνουσία. Τροπολογία, όπως εδώ είναι οι εικόνες που βλέπουμε χθες, επειδή ήταν χθες το απόγευμα και μπορεί πολύ να μην τις έχετε παρακολουθήσει. Είναι η κυρία Θάνου που μπαίνει στην. Ναι. Σας εξήγησα όμως ότι έχει ζητήσει να δει και τους άλλους αρχηγούς. Και επίσης η αναδρομικότητα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά σήμερα συνεδριάζει πάλι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τον επικεφαλής της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, νομίζω. Ναι. Ή της Αρχής Διαφάνειας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εκεί πέρα δεν μπήκε θέμα της μη κομματικής προέλευσης, όπως και για τις άλλες αρχές που υπάρχουν, δεν μπήκε θέμα αναδρομικότητας. Δηλαδή, δεν υπήρχε πώς να μπει.
Όχι, δεν μιλάω για, για την Εθνική Πώς Αρχή. Λέω, αυτό, ναι. Για την Εθνική Αρχή. Πώς να μπει. Για τις άλλες αρχές μιλάω συνολικά. Μαθαίνω πάντως ότι το πρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τώρα, θα είναι πρόσωπο το οποίο έχει συνεργαστεί επί 2 χρόνια με εσάς, εννοώ με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι εκεί από τον κύριο Μανιτάκη και από τον κύριο Ρέπα ως κατώτερο στέλεχος. Έχει ξεκινήσει δηλαδή. Τότε... Κύριε Κούτρα, αυτό που λέω είναι ότι το θεσμικό ατόπιμα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ότι πρώτον βάζουν θέμα αναδρομικότητας, το οποίο είναι και αντισυνταγματικό και θα έχει και ευρωπαϊκά προβλήματα, και επίσης βάζουν μια φωτογραφική διάταξη μόνο για μια ανεξάρτητη αρχή και όχι για όλες τις υπόλοιπες. Αυτό θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο χτες και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε και είδατε ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία απομονώθηκε. Και αυτά λέτε είναι τα δύο θεσμικά ατοπήματα. Όσον αφορά την Επιτροπή Διαφάνειας, επειδή ήμουνα και αρμόδια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος όταν ήρθε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, εμείς είχαμε κάνει μια πολύ έντονη προσπάθεια να συμβάλλουμε θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο και πολλές από τις τροπολογίες μας γίνανε δεκτές και το παραδεχτήκαμε όσον αφορά τον κύριο Γεραπετρίτη. Θεωρούμε όμως ότι είναι επίσης θεσμικό ατόπιμα το ότι η έναρξη αυτής της αρχής γίνεται με έναν τρόπο που θα έπρεπε να γίνει με πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από τη Βουλή. Δηλαδή όχι με έναν άνθρωπο μεταβατικά, με μια σχετική πλειοψηφία ορισμένο από την κυβέρνηση, αλλά έπρεπε να γίνει όπως για τις άλλες αρχές με μια αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή, ακριβώς για να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Τρεις παρατηρήσεις. Αν βοηθήσετε, νομίζω και ένα κρίσιμο θέμα, όλη στη Βουλή εννοώ. Πέρα από αυτά που συζητάτε, και δεν μιλάμε για ανεξάρτητη αρχή. Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή, νομίζω. Ξέρετε όμως ποιοι είναι οι ενδιασμοί μας. Δεν είναι σαν την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι ενδιασμοί μας είναι σαφώς δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν αποφασίζει το Υπουργικό. Και γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι και η κριτική που κάναμε, γιατί θα αποδειχθεί στην πορεία κατά πόσο αυτή η αρχή θα λειτουργήσει πραγματικά ως μια αρχή για τη διαφάνεια και για το δημόσιο συμφέρον ή θα είναι απλώς ένα ξέπλυμα και αρχιοθέτηση διαφόρων ανοιχτών πάντως, υποθέσεων. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα, αυτό που ξέρω εγώ τέλος πάντων και το ξέρω καλά, είναι πρόσωπο με το οποίο έχετε συνεργαστεί και έχετε συμφωνήσει δράσεις αρκετές και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που δεν γνωρίζω. Και τη χάνει και μεγάλης αναγνώρισης. Λοιπόν, ναι, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που δεν γνωρίζω σε αυτή τη φάση. Ήταν θεσμική η χθεσινή συνάντηση? Όχι. Με ποια ιδιότητα, κυρία Θάνου? Με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μα δεν είναι. Κοιτάξτε, ήδη έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι. Και ένα από τα σημεία χτες της αντιπολίτευσης ήταν ότι δεν θα έπρεπε χτες να γίνει η διαδικασία πριν υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ο αντίλογος λέει, εν ώψη αυτής της εκκρεμότητας, δεν πας να συναντηθείς με κόμματα και να ενισχύσεις κάποιες υποψίες. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Θάνου. Λοιπόν, όχι βέβαια, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Επίτρεψέ μου λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον κύριο Πικραμένο επειδή μία περίοδο ήταν σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη. Δεν συγκρίνονται όμως αυτές τις δύο περιπτώσεις. Δεν συγκρίνονται. Και εκείνος πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας ήταν. Και ήταν και με απόφαση δικαστικού συμβουλίου. Είναι το ίδιο. Όχι καλά. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Λοιπόν, η κυρία Θάνου με το μόνο κόμμα με το οποίο συναντήθηκε στα γραφεία του κόμματός του ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε και μια συνάντηση με τον κύριο Βαρουφάκη στη Βουλή, στα Όρθια περίπου. Ποιο άλλο κόμμα? Είπε ποιο η ίδια κόμμα ότι έχει ζητήσει να συναντηθεί. Ποιο άλλο κόμμα μπορεί δέχτηκε να του δει σήμερα? Τι θα πει αυτό? Λοιπόν. Η ίδια εξέφρασε τη διάθεση. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, μέχρι στιγμής έχει γίνει αυτό. Κοιτάξτε, αυτό έχει γίνει. Εγώ μιλάω για τα γεγονότα. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι είναι λάθος η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού όταν υπάρχει μια τέτοια θεσμική διαδικασία και προβλήματα? Θεσμικό σχολιάζουν. Ναι, για το θεσμικό μίλησα εγώ. Είναι θεσμική αυτό. Με ποια ιδιότητα είναι θεσμική? Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία απομακρύνθηκε πραξικοπηματικά. Ωραία. Έχει κάθε δικαίωμα δημοκρατικό και συνταγματικό. Είναι έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι παράνομη η απομακρύνθηση. Όχι, αλλά είμαστε ακόμα σε μια δημοκρατία, νομίζω. Και μπορεί μια πρόεδρος μιας επιτροπής που καταργήθηκε πραξικοπηματικά να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς σε δημοκρατικό καθεστώς. Εγώ ακούω ζούμε αυτό που λέει ο να θεωρείται ότι είναι παράτυπο να έχουμε επαφές με τους προέδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αλήθεια είναι πως για την εικόνα και μόνο προφανώς πρέπει να δει τον κύριο Τσίπρα η συνάντηση στα γραφεία του κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας χτες είχε, όπως ξέρετε, την πολιτική γραμματεία. Συμφωνώ, αυτόν έβλεπε σήμερα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να βρούμε συνέχεια ένα λόγο. Δεν μπορούσε να γίνει το ραντεβού κάπου αλλού, αυτό μου λέτε? Καλά τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ καταλαβαίνετε λοιπόν στο αν είναι θεσμική συνάντηση. Λέω με ποια ιδιότητα. Δεύτερον, θα το βρούμε, λέει μπροστά μας η κυρία Ξενογιακοπούλα από την Ευρώπη. Η κυρία Βεστάγκερ ήταν
πολύ σαφής στην ανακοίνωση που έκανε, ναι, απαντώντας τον κύριο Παπαδήμου. Ναι, γίνεται, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει. Θα δούμε βεβαίως τι θα πει και η Ευρώπη. Θα δείτε στην πορεία, γιατί ξέρετε, η ευρωπαϊκή μου εμπειρία τρίτον τουλάχιστον λέει ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Επειδή δεν έχουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, ναι, θέλω να κάνουμε... Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τέτοια πρεμούρα με την κυρία Θάνο? Δεν είναι θέμα θεσμών. Μα ελάτε τώρα. Το αντισυριζαϊκό μέτωπο οικοδομήθηκε πάνω στο θέμα του θεσμικού όλα αυτά τα χρόνια. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και παραβιάζει όλες τις θεσμικές διαδικασίες που δεν τη βολεύουν. Αυτή είναι για τη θεσμική εμπλάκωση. Σας ζητούν να δίνετε από το μισθό σας 40% από το κόμμα και έχει προκαλέσει ιστορία στο κόμμα αυτό. Στο εσωτερικό. Αυτό διαβάσαμε τουλάχιστον και ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας, διαβάσαμε, να στείλει επιστολή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε όλοι υπογράψει όταν ήμασταν υποψήφοι, ναι, με τις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράψαμε έναν κώδικα δεοντολογίας. Και φυσικά αυτόν τον κώδικα τον σεβόμαστε. Και όσον αφορά τους συνεργάτες που διαθέτουμε. Ο οποίος θα βλέπει 40% παρακράτηση μισθού. Κοιτάξτε, ό,τι προβλέπει το έχουμε υπογράψει πάντως. Οπότε δεν πρέπει να φωνάζει κανένας. Δεν νομίζω ότι φωνάζουμε. Με τον κύριο Σκουρλέτη υπάρχει θέμα και το. Κανένα θέμα δεν υπάρχει. Κανένα θέμα με τον κύριο Σκουρλέτη. Αυτή τη στιγμή, ίσα-ίσα, που μέσα από πολιτικές συλλογικές διαδικασίες, νομίζω ότι συμφωνούμε οι πάντες ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα μετασχηματισμό που όμως πρέπει να έχει τρεις όρους. Να γίνει με πολιτικές διαδικασίες, να γίνει με συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι θέμα απλώς ανοίγουμε τις πόρτες να έρθουν μέλη να γραφτούν. Πρέπει να είναι πάνω σε μια πολιτική βάση, με μια πολιτική διαδικασία. Μες. Και σίγουρα με ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Στους χώρους δουλειάς, στα κινήματα, στη νεολαία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ξαναγκοπούλου. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σεζόν να έχετε. Να είμαστε καλά. Υγεία, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.